Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε την πιο κρεμώδη, την πιο νόστιμη, την πιο πλούσια, την πιο εύκολη καρμπονάρα που έχετε δοκιμάσει. Και θα είναι η αυθεντική καρμπονάρα, γιατί θα τη φτιάξουμε με τον κανονικό τρόπο, με τα αυγά και ό,τι άλλο χρειάζεται. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, από τη στιγμή που ξεκινήσουμε, σε 8 λεπτά θα είναι έτοιμη η καρμπονάρα μας. Γιατί θέλουν 8 λεπτά τα ζυμαρικά μας να βράσουν. Που σημαίνει ότι εμείς θα τα βγάλουμε από τη φωτιά 2 λεπτάκια πριν από τα λεπτά που είναι κανονικά να βράσουν. Οπότε διαβάζουμε τις οδηγίες χρήσης. Να σας πω ότι εγώ εδώ έχω βάλει σπαγκέτι. Μπορείτε να βάλετε ό,τι ζυμαρικό θέλετε. Μπορείτε να βάλετε ταγιατέλες, μπορείτε να βάλετε και πένες. Βέβαια δεν συνηθίζετε πένες και όλα τα υπόλοιπα να βάζουμε σε μια καρμπονάρα, αλλά μπορείτε να βάλετε. Λοιπόν, δεν έβαλα αλατάκι μέσα, οπότε θα ρίξω λίγο αλάτι στο νεράκι μαζί με τα ζυμαρικά και θέλουν 8 λεπτά να βράσουν, άρα σας λέω ότι στα 6 λεπτά θα τα βγάλουμε. Τώρα, έχω ένα wok εδώ πέρα ή ένα μεγάλο τηγανάκι ό,τι σας βολεύει και θα προσθέσω μία κουταλιά του γλυκού, γεμάτη, δηλαδή αυτό είναι μία κουταλιά της σούπας, βουτυράκι. Εδώ πέρα τι έχω, φιλελάκι. Ακριβώς, τι είναι αυτό. Αντί για πανσέτα ή μπέικον, παραδοσιακά χρησιμοποιείται αυτό το αλαντικό για να φτιάξουμε την καρμπονάρα. Έχει περισσότερο λίπος, ουσιαστικά είναι το μέρος της πανσέτας που έχει το περισσότερο λίπος προς τα πάνω. Οπότε γι' αυτό το λόγο θέλουμε αυτό. Σε περίπτωση όμως που δεν βρούμε, γιατί πρέπει να πάμε σε ειδικά μαγαζιά να πάρουμε το συγκεκριμένο αλαντικό, τι μπορούμε να βάλουμε. Μπορούμε να βάλουμε μπέικον, μπορούμε να βάλουμε πανσέτα, μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Αυτό που κάνω είναι να κόψω σε λαρντόνς, όπως το λέμε, το γκουαντσιάλε. Και όπως βλέπετε, έχω κρύο το τηγάνι, γιατί δεν θα χρειαστεί παραπάνω από 3-4 λεπτάκια για να γίνει. Και ουσιαστικά αυτό που θέλουμε από αυτό το αλαντικό είναι τι, τα λιπαρά. Το μυστικό όλο βρίσκεται εκεί. Πάμε πάνω στη φωτιά. Είναι φανταστικό το γεγονός ότι η καρμπονάρα γίνεται σε τόσο μόλις χρόνο. Και θέλουμε να κάνουμε τραγανό το γκουαντσιάλε και να βγάλουμε όλα του τα λιπαρά. Τώρα, όση ώρα γίνεται εκεί πέρα στο τηγάνι το ένα, γίνονται τα ζυμαρικά με εδώ πέρα, θα πάρω ένα μπολάκι και θα σπάσω ένα αυγό και 4 κρόκους. Ουσιαστικά η καρμπονάρα δεν έχει κρέμα γάλακτος. Έχουμε άλλη μια συνταγή στο YouTube που την έχω κάνει με κρέμα γάλακτος, αλλά εκείνη δεν είναι η αυθεντική καρμπονάρα. Είναι μια καρμπονάρα που θα πετύχει σε όλους. Απλά αυτή είναι πιο αυθεντική ιταλική. Στην καρμπονάρα κανονικά δεν βάζουμε κρέμα γάλακτος. Οπότε ήθελα να σας δείξω και αυτή την εναλλακτική. Οπότε οι κρόκοι πάνε μέσα εδώ. Και τι πρέπει να προσθέσω εδώ πέρα, φιλελάκι. Αλάτι, ωραίος. Τι άλλο πρέπει να βάλω εδώ. Αυτός είσαι. Επαγγελματίας, ρε φίλε. Έχεις μάθει τη δουλειά κανονικά. Λοιπόν, δεν θα είμαστε τσιγκούνιδες εδώ με το πιπέρι. Να βάλουμε πιπεράκι, χρειαζόμαστε πιπέρι στην συνταγή, μας αρέσει. Και παίρνουμε ένα σύρμα και μία κουτάλα. Εδώ. Λοιπόν, ανακατεύουμε τα αυγά με το σύρμα. Τέλεια. Και σιγά σιγά μέσα στα αυγά θα προσθέσουμε 2 κουταλιές της σούπας από το νερό που βράζουν τα ζυμαρικά. Σιγά σιγά, εδώ. Σιγά σιγά, σιγά σιγά. Πάει μία. Οπότε θα κάνω τώρα, θα προσθέσω άλλη μία. Εδώ. Τέλεια. Όλα πάνε καλά. Αυτό το μείγμα το αφήνω στην άκρη και θα το χρειαστώ στη συνέχεια. Τώρα, την κουτάλα τη χρειάζομαι, θα την αφήσω εδώ, θα τη χρειαστώ στη συνέχεια. Τώρα, πάμε λίγο εδώ πέρα στο γκουαντσιάλε, να δούμε τι γίνεται, πώς σας φαίνεται, γίνεται τραγανό. Θέλω πραγματικά όλοι να φτιάξετε μια σωστή καρμπονάρα, οπότε δεν θέλω να χρονοτριβούμε. Θέλουμε ουσιαστικά να βράσουν τα ζυμαρικά μας στην εντέλεια. Θέλουμε έναν αλντέντε. Τώρα είναι ακόμα ομά, όπως θα βλέπετε. Θέλουν άλλα 2 λεπτάκια, 3. Οπότε περιμένουμε και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ουσιαστικά να ετοιμάσουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά μας που χρειαζόμαστε για την καρμπονάρα. Χρειαζόμαστε παραδοσιακά πεκορίνο τυρί, αλλά άμα δεν βρείτε πεκορίνο, τι μπορείτε να βάλετε. Παρμεζάνα. Αυτοί είμαστε. Χρειαζόμαστε να σουρώσουμε τα ζυμαρικά μας εδώ. Και χρειαζόμαστε και ένα μπολ για να φτιάξουμε τη μακαρονάδα μας. Θα πάρω αυτό. Πολλά μπολ φαίνονται, αλλά δεν είναι πολλά, πιστέψτε με. Λοιπόν, πάμε τώρα στα ζυμαρικά εδώ, όπως τα βλέπετε γίνανε. Είναι al dente, είναι όπως τα θέλουμε, οπότε τι κάνουμε. Παίρνουμε, σουρώνουμε τα ζυμαρικά μας, εδώ. Είμαι ενθουσιασμένος με τη συνταγή, γι' αυτό το πάω τόσο γρήγορα. Και τώρα έτσι όπως είναι καυτά τα ζυμαρικά, πάνε μέσα στο καυτό τηγάνι. Τέλεια. Αυτό πάει πίσω. Ένα. Έρχομαι γρήγορα γρήγορα με το νερό που σούρωσα. Δεν το πετάμε το νερό, το χρειαζόμαστε. Εδώ. Και τι κάνουμε. Ρίχνουμε μία μεγάλη κουταλιά της σούπας από το νερό. Ακούστε, έπεσε κάτω το νερό. Τώρα τι γίνεται. Τα λιπαρά που υπήρχαν μέσα στο τηγάνι μας, μαζί με το νερό που ρίξαμε, άμα είμαστε σωστοί και έξυπνοι, καθώς ανακατεύουμε τι θα γίνουνε. Θα γίνουν σαλτσούλα. Περιμένουμε να πάρει μία βράση το μείγμα μας. Θέλουμε να είναι καυτό το ζυμαρικό, καυτή η σάλτσα. Καυτό το γκουαντσάλε, ουσιαστικά πρέπει όλα να καίνε γιατί πρέπει να γίνει σωστά η διαδικασία μαγειρέματος του αυγού. Τώρα, πρέπει να διευκρινίσουμε 2-3 πράγματα. Άμα θα πάρω και ρίξω το αυγό μέσα στο τηγάνι και ανακατέψω, τι θα γίνει.
Εκτός αν περιμένω να κρυώσει full το τηγάνι μου στην άκρη, δηλαδή το βγάλω έξω και το αφήσω 3-4 λεπτά να κρυώσει τελείως και μετά μπορεί να ρίξω το αυγό μέσα και να ανακατέψω εφόσον είναι προσεκτικός. Οπότε, ο τρόπος που συνιστώ να κάνετε όλοι σας για να μαγειρέψετε το αυγό είναι ο εξής. Παίρνουμε τα τσιμαρικά μας, τα βάζουμε σε ένα μπολ. Εδώ, τέλεια. Βλέπετε που αχνίζουν, σωστά. Καίνε, ζεματάνε. Θα ρίξω μέσα το πεκορίνο ή την παρμεζάνα. Θα ρίξω το μείγμα από τα αυγά. Μην πείτε ότι είναι οματαυγά, σας εξήγησα αμέσως τι γίνεται. Και κοιτάξτε εδώ, ανακατεύοντας τώρα τα ζυμαρικά μαζί με τα αυγά και όλη τη σάλτσα ουσιαστικά που έχουμε ετοιμάσει, πετυχαίνουμε αυτό. Κοιτάξτε εδώ, αχνίζει το μείγμα. Αχνίζει, που σημαίνει ότι καθώς αχνίζει τι κάνει, ψήνει και τα αυγά μας. Οπότε, για να έχουμε κρεμώδη υφή στη σάλτσα μας, χωρίς καθόλου αίσθηση ότι υπάρχουν κομματάκια, ο μόνος τρόπος για να το πετύχουμε είναι αυτός. Ανακατεύω, δεν έχω σταματήσει, το βλέπετε. Και ξαναβγάζω ζυμαρικά και θέλω να δείτε πάλι που αχνίζουν, τα βλέπετε. Το ζυμαρικό ψήνει το αυγό. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να κάνετε όλη αυτή τη διαδικασία. Και θα δείτε σε αυτό το σημείο ότι όλη η σάλτσα που είχαμε βάλει τι έκανε. Εξαφανίστηκε και έδεσε. Έγινε σάλτσα. Ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Κοιτάξτε εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να φάτε πιο κρεμώδη ζυμαρικά με πιο πλούσια σάλτσα και είναι έτσι λίγο παρεξηγημένη καρμπονάρα. Όλοι θεωρούν ότι έχει πάρα πολλές θερμίδες. Άμα σκεφτείτε ότι το μόνο που έχουμε βάλει σαν σάλτσα είναι τα αυγά, δεν έχουν τόσο πολλές θερμίδες. Απλά έχουμε συνηθίσει να τρώμε μόνο κρέμα γάλακτο στην καρμπονάρα και το έχουμε έτσι παρεξηγήσει αδίκως. Γιατί κοιτάξτε εδώ τι ωραία που είναι τα ζυμαρικά. Όλα. Η τέλεια κρέμα πάνω στα ζυμαρικά. Να βάλω λίγο ακόμα. Τώρα θα πάρω το γκουαντσάλε, να βάλω πάνω στο πιάτο μου. Δεν βάζουμε πολύ. Θέλουμε καμιά 7-8 κομμάτια στην κάθε μερίδα. Εδώ να υπάρχει σαν αίσθηση. Είναι τραγανό, είναι ωραίο, είναι σεξι. Αλλά ουσιαστικά αυτό που θέλαμε να πάρουμε από το αλαντικό μας ήταν τα λιπαρά του και βέβαια την καπνιστή υπέροχη γεύση που έχει. Τώρα, τελευταίες πνιγές. Λίγο πιπέρι και βέβαια παρμεζάνα ή πεκορίνο. Τα αφήνω πάνω σας. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Ποτέ δεν είναι αρκετό το τυρί. Και βάλα. Αυτή κυρίες και κύριοι είναι η καρμπονάρα. Και τώρα ήρθε η ώρα της δοκιμής. Κοιτάξτε εδώ. Τι βλέπετε τη σάλτσα. Ο Θεός να με βοηθήσει να μην καεί ο ουρανίσκος μου, αλλά δεν με πειράζει γιατί μου αρέσει. Σε περίπτωση που δεν καταλάβατε, ουσιαστικά προσκύνησα τον εαυτό μου. Subscribe, comments κάτω από το βίντεο, μοιραστείτε τη συνταγή με τους φίλους σας, ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο, φτιάξτε την και θα με θυμηθείτε. Γεια σας!